προσέξει τις φόρτες, ε. Συνεδριάσαμε απόψε δύο ξεχωριστές συνεδριάσεις. Η πρώτη συνεδρίαση ήταν ειδική συνεδρίαση η απόψινή και η δεύτερη ήταν τακτική. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, το οποίο πρόγραμμα έχει περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης, ήταν στον αέρα εδώ και αρκετό καιρό και πέρασε ομόφωνα και από την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Δυστυχώς η μείζων αντιπολίτευση αποχώρησε με την αιτιολογία ότι δεν ήταν ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Κατά μένα ήταν λάθος, γιατί το απόψινό θέμα επρόκειτο για ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του έτους 2017. Καταλαβαίνετε όλοι σας ότι ήταν ένα θέμα το οποίο εισήγηση δεν κάνει ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών, κάνει το Τμήμα Προγραμματισμού που ήταν παρόν ο προϊστάμενος του τμήματος, ο κ. Ζαμανάκος Πούλιος. Οπότε το θεωρώ άστοχο. Ψηφίστηκε από τους υπόλοιπους, πάντα με την επιφύλαξη της κυρία Ντάγκα, η οποία είναι αρνητική για άλλους λόγους, για πολιτικούς λόγους. Πρόκειται καθαρά, πιστεύω, για κάτι πολιτικό, το οποίο εμείς αποφασίζουμε. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς προτείνουμε πού θα πάει το τεχνικό πρόγραμμα το 2017. Και αυτό κάναμε. Στο σημερινό συμβούλιο, μάλλον είχαμε δύο συμβούλια. Το πρώτο είχε να κάνει με τον ισολογισμό και την έκθεση των ορκωτών. Δυστυχώς, ο ορκωτός που συνέταξε δεν ήταν σήμερα ο κύριος Ζεκιαρίδης. Εμείς δεν μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιον άλλον που έρχεται να αντικαταστήσει αυτόν ο οποίος έχει συντάξει την έκθεση. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και πιο σοβαρό στο Συμβούλιο με τα τακτικά θέματα, ήταν η ειδική συνεδρίαση πρώτη, έχει να κάνει με το τεχνικό πρόγραμμα, με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος για το 2017. Δεν μπορεί λοιπόν στο τεχνικό πρόγραμμα να αποουσιάζει ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, ως παράταξη, αποχωρήσαμε, διότι ο καθήλυνα αρμόδιος και υπεύθυνος για να υλοποιήσει και να προχωρήσει το πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, απουσίαζε από τις συνεδρίες. Θεωρώ απαράδεκτο και δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για ένα τεχνικό πρόγραμμα όταν απουσιάζει ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών. Τις όποιες παρατηρήσεις θα έχουμε, θα τις κάνουμε στον προϋπολογισμό και εκεί θα τοποθετηθούμε επί όλων των θεμάτων. Αυτό μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό επί των έργων όλης της χρονιάς, δεν μπορεί να απουσιάζει ο διευθυντής ο οποίος θα τρέξει αυτό το πρόγραμμα. Σήμερα είχαμε δύο σημαντικές συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορκωτών. Η ειδική συνεδρίαση που ήταν ο ισολογισμός του Δήμου της χρήσης του 2015. Εκεί τοποθετηθήκαμε ως Λαϊκή Συσπήρωση καταψηφίζοντας τον ισολογισμό, βλέποντας ότι οι ισολογισμοί θεωρούν τους Δήμους ως ανώνυμες εταιρείες, βάζοντας ως έσοδο των Δήμων τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τα γήπεδα, τις πλατείες, θεωρώντας όπως και οι εταιρείες δηλαδή μπορεί να έχουν ακίνητα, έτσι θεωρείται και ο Δήμος. Φάνηκε μέσω του υπολογισμού και η μείωση των μισθών των εργαζομένων και η μείωση των επιχορηγήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, όπου αυτό σημαίνει λιγότερες υπηρεσίες προς τους δημότες, λιγότερα έργα στην ουσία διαχείριση της φτώχειας. Κάνοντας αυτές τις διευκρινήσεις, καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Η Δημοτική Αρχή και όλες οι προηγούμενες δεν διεκδικούν δυναμικά χρήματα που θα πρέπει να εισραίουν στο Δήμο, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, να γίνονται έργα και δράσεις που θα αφορούν τους πολίτες. Και στη δεύτερη συνεδρίαση, το σημαντικότερο θέμα που συζητήθηκε και τελευταίο ήταν το τεχνικό πρόγραμμα. Εκεί απεντάχθηκαν πάρα πολλά έργα, είναι μειωμένο το τεχνικό πρόγραμμα. Τα περισσότερα, το 3 εκατομμύρια, είναι συνεχιζόμενα έργα από το 2007 ακόμα. Έργα που λόγω της προβληματικής χρηματοδότησης σε πολλά διαμερίσματα μπορεί να μην τελειώσουν και ποτέ. Από την άλλη, το νέο πρόγραμμα αφορά κυρίως συντηρήσεις, είναι περίπου 290.000, αν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, 293.000. Σε αυτά είναι κυρίως συντηρήσεις δασικών δρόμων και οδών και εκεί επισημάναμε ότι αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν σε ένα Δήμο που έχει τόσα πολλά δάση.
και τόσο πολύ δημοτική οδοποία να συντηρηθούν οι δρόμοι. Ζητήσαμε να ενισχυθούν αυτοί οι λογαριασμοί με περισσότερα χρήματα και καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα στα πλαίσια της πολιτικής υλοποίησης των αποφάσεων και του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, το ότι οι Δήμοι πλέον πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα, βάζοντας τέλη και λειτουργώντας ανταποδοτικά προς τους πολίτες. Thank you.